αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα ποσοστά. Και για αρχή θα δούμε ένα παράδειγμα, έτσι εύκολο για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και τις επόμενες ασκήσεις. Ένα ποδήλατο στοιχίζει 80 ευρώ. Αν γίνει 10% έκπτωση, ποια θα είναι η τιμή πώλησης του? Η μέθοδος που θα χρησιμοποιούμε στις περισσότερες ασκήσεις είναι η μέθοδος των τριών, η λεγόμενη, όπου βάζουμε τα ποσοστά και ό,τι άλλο έχει ασκήσει. Στην προκειμένη περίπτωση έχει ευρώ, βάλουμε εδώ το σήμα του ευρώ. Η αρχική τιμή πάντα ενός προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση είναι το ποδήλατο, είναι πάντα το 100%. Και εδώ στοιχίζει 80 ευρώ. Αν γίνει 10% έκπτωση, ποια θα είναι η τιμή πώλησης του? Άρα θέλουμε να βρούμε το 10%. Άρα το 10% δεν το ξέρουμε, άρα βάζουμε χ. Και εδώ κάνουμε χιαστή, τη λεγόμενη. Άρα το χ θα ισούται, πολλαπλασιάζω το 10 με το 80, 10 φορές 80, διά 100. Άρα βρίσκουμε ότι το χ είναι 8 ευρώ η έκπτωση. Και η άσκηση μας ζητά την τιμή πώλησης του. Άρα η τιμή πώλησης θα είναι 80 πλην την έκπτωση. Άρα η τελική μας απάντηση θα είναι 72 ευρώ. Θα το λύσουμε με έναν πιο γρήγορο τρόπο τώρα. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να κάνει πάλι τη μέθοδο των τριών. Άρα βάζουμε τις 100 ευρώ, το 100% είναι το 80, αφού είναι η αρχική τιμή όπως είπαμε. Και αφού έχει έκπτωση 10%, μπορεί να σκεφτεί κατευθείαν ότι η άσκηση ζητά από εμάς να βρούμε το 100 πλην 10%, άρα μας ζητά να βρούμε το 90%. Και βάζει χ εδώ, κάνει μέθοδο των τριών πάλι, 80 επί 90 δια 100, και σε αυτήν την περίπτωση βρίσκει κατευθείαν την απάντηση χωρίς να χρειάζεται αφαίρεση, που είναι 72 ευρώ, όπως βλέπετε εδώ. Και εδώ να πούμε ότι κάποιος μπορεί να το λύσει και χωρίς τη μέθοδο των τριών. Αφού θέλει 10% έκπτωση, το 10% του 80, μπορούμε να το βάλουμε 10% 10 δια 100 φορές 80. Και η απάντηση φυσικά κατευθείαν είναι 8 ευρώ, το οποίο το φέρα κάποιος από το 80 και βρίσκει την τελική απάντηση 72 ευρώ. Και παρομοίως κάποιος θα μπορούσε, αν ήθελε, να βρει κατευθείαν το 90% του 80, που μας δίνει κατευθείαν την απάντηση 72. Έτσι πρέπει να εξοικειωθούμε με όλους αυτούς τους τρόπους. Θα δούμε παρακάτω ασκήσεις, όπου θα μερικές φορές θα χρειάζεται η μέθοδος των τριών, άλλες φορές μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν και να γλιτώσουμε τη διαδικασία εδώ. Κάτι άλλο μπορεί και κάποιος να σκεφτεί εδώ το 90%, αν θέλει μπορεί να το γράψει σαν δεκαδικό, αν τον βολεύει, είναι 0,9. Όπως και το 10% 0,1, άρα 0,1 φορές 80. Και είναι σημαντικό στην κάθε άσκηση να βρίσκουμε τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο για να λύσουμε την άσκηση όσο πιο γρήγορα και σωστά και αποτελεσματικά γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Άσκηση 1. Κάποιος αγόρασε ένα αυτοκίνητο και πλήρωσε το 50% της τιμής του σαν προκαταβολή. Αν έδινε ακόμα 2.000 ευρώ, τότε θα χρωστούσε ακόμα το 30% της τιμής του αυτοκινήτου. Ποια είναι η τιμή του αυτοκινήτου? Λίγο μπερδευτική άσκηση. Έχουμε ότι πλήρωσε το 50% ήδη σαν προκαταβολή και αν έδινε 2.000 ευρώ, τότε θα χρωστούσε ακόμα το 30%. Άρα με λίγα λόγια, το 50% σύν 2.000, θα το γράψουμε έτσι για να καλύτερη κατανόηση, το 50% μαζί με τις 2.000 ουσιαστικά είναι το
70%, γιατί μας λέει ότι αν βάλουμε αυτά τα δύο μαζί, τότε περισσεύει μόνο το 30%. Άρα αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι το 2000 αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το 20% της τιμής του αυτοκινήτου. Και όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε η άσκηση είναι εύκολη, γιατί με τη μέθοδο των τριών βάλουμε ποσοστά και ευρώ και έχουμε ότι το 20% είναι 2000 και εμείς ψάχνουμε την τιμή του, άρα ψάχνουμε το 100%. Άρα χ ισούται με χ αστί 100 φορές 2000 δια 20. Κάνουμε τις πράξεις εδώ και φυσικά η απάντησή μας είναι 10.000 ευρώ. Όπως άσκηση 2. Ένας έμπορος πουλάει σε ένα κατάστημα πίνακες με κέρδος 20%. Το κατάστημα μετά πουλάει τους πίνακες στον αγοραστή με κέρδος 25%. Αν το κατάστημα πουλάει ένα πίνακα προς 300 ευρώ, ποια είναι η αρχική αξία που αγόρασε ο έμπορος στον πίνακα? Άρα εδώ έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε στην αρχή τον έμπορο, μετά έχουμε το κατάστημα και μετά έχουμε τον αγοραστή. Άρα εδώ ο έμπορος βγάζει 20% κέρδος όταν το πουλάει στο κατάστημα και το κατάστημα όταν το πουλάει στον αγοραστή βγάζει ακόμα 25% κέρδος. Και μας είπαν ότι η τιμή που το αγόρασε ο αγοραστής εδώ είναι 300 ευρώ. Άρα εμείς τώρα πρέπει να πάμε πίσω-πίσω έτσι ώστε να βρούμε ποια ήταν η τιμή που το πούλησε η αρχική αξία που αγόρασε ο έμπορος στον πίνακα. Έτσι, πάμε να κάνουμε μέθοδο των τριών. Έχουμε τα δισεκατόν και ευρώ. Τα 300 ευρώ που το αγόρασε ο αγοραστής θα θεωρείται το 125% αφού είχε αύξηση 25%. Και για να βρούμε την τιμή του καταστήματος, βάλω ένα κάπα εδώ, είναι το 100% για τώρα. Χ. Μέθοδος των τριών, χ ίσον 100 φορές το 300 δια 125. Κάνω απλοποιήσεις και η απάντηση είναι 240 ευρώ που το αγόρασε το κατάστημα. Και τώρα πρέπει να πάμε ακόμα πιο πίσω για να βρούμε πόσα το αγόρασε ο έμπορος. Άρα με τον ίδιο τρόπο τώρα έχουμε 240 που θα είναι το 120%, γιατί έχει 20% αύξηση εδώ και ο έμπορος η αρχική τιμή είναι το 100%. Βάζουμε χ, κάνουμε τις πράξεις 120, συγγνώμη, 100 φορές το 240 δια 120 και η τελική απάντηση είναι 200 ευρώ. Εδώ να πούμε και τον πιο εύκολο τρόπο και πιο γρήγορο τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να κάνει. Άρα κατευθείαν κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι έχουμε η αρχική τιμή αν την βάλουμε χ που το αγόρασε ο έμπορος δέχτηκε μια αύξηση 20%, συγγνώμη, 20%, άρα πολλαπλασιάστηκε με 120 δια 100 και μετά πολλαπλασιάστηκε με 125 δια 100 και η τελική απάντηση
είναι 300. Και λύνοντας αυτήν την εξίσωση μπορούμε κατευθείαν να βρούμε το χ. Πώς μπορούμε να τη λύσουμε εύκολα? Κάνουμε εδώ απλοποιήσεις. 5, 6, 4, 5. Φεύγει, φεύγει. 2, 3. Πιαστεί. Άρα χ ίσον 300 φορές το 2 δια 3, άρα 200 ευρώ. Άσκηση 3. Μία πυρκαγιά που ξέσπασε κατέστρεψε την πρώτη μέρα το 1 τέταρτο του δάσους. Τη δεύτερη μέρα κατέστρεψε το 20% του υπόλοιπου δάσους και η ερώτηση είναι ποιο ποσοστό του δάσους δεν κάηκε από την πυρκαγιά. Άρα, εδώ έχουμε ότι την πρώτη μέρα καταστράφηκε το 1 τέταρτο του δάσους, άρα μπορούμε να σκεφτούμε ότι τα 3 τέταρτα του δάσους δεν κάηκαν. Και τη δεύτερη μέρα κατέστρεψε το 20% του υπόλοιπου δάσους. Άρα από τα 3 τέταρτα που δεν κάηκαν, κάηκαν το 20% του 3 τέταρτα. Η ερώτηση είναι όμως ποιο ποσοστό του δάσους δεν κάηκε από την πυρκαγιά. Άρα ουσιαστικά δεν ψάχνουμε αυτό που κάηκε, δηλαδή το 20% του 3 τέταρτα. Ψάχνουμε αυτό που δεν κάηκε. Άρα ψάχνουμε ουσιαστικά το 80% του 3 τέταρτου. Άρα η πράξη που πρέπει να κάνουμε είναι 80% του 3 τέταρτου. Και εύκολα εδώ με απλοποιήσεις μπορούμε να δούμε ότι τα 6 δέκατα ή επειδή μας ζητά ποσοστών 60 εκατοστά, άρα το 60% του δάσους δεν κάηκε από την πυρκαγιά. Άσκηση 4. Ένα κατάστημα πουλάει ένα προϊόν 50 ευρώ και έχει κέρδος 25%. Αν θέλει να αυξήσει το κέρδος του στο 40%, τότε σε ποια τιμή πρέπει να πουλήσει το προϊόν? Άρα εδώ έχουμε ότι τώρα το πουλάει 50 ευρώ με κέρδος 25% και θέλει να βγάλει, να αυξήσει το κέρδος του, δηλαδή να πουλήσει πιο ακριβά ώστε να βγάζει 40%. Ο γρήγορος ο τρόπος, που αυτό θα δείξουμε στην αρχή, πάλι μέθοδος των τριών, έχουμε τα 50 ευρώ, προσοχή εδώ δεν είναι το 100%, το 50 ευρώ έχουν κέρδος 25%, άρα αντιπροσωπεύουν το 125%. Και εμείς θέλουμε να έχουμε κέρδος 40%. Άρα ουσιαστικά εδώ θέλουμε να έχουμε κέρδος 40%, άρα θα βάλουμε, θέλουμε το 140%. Και με αυτήν τη μέθοδο των τριών θα μπορούμε κατευθείαν να βρούμε την απάντηση. Άρα χ ίσον 140 φορές τον 50 δια 125. Κάνουμε τις απλοποίησεις, 2, 5, 1, 28, 2 φορές το 28, 56 ευρώ. Μια μικρή επαλήθευση, βλέπουμε ότι αυξήθηκε, άρα λογικά θα είναι σωστή η απάντηση μας. Κάποιος άλλος φυσικά θα μπορούσε να κάνει δύο μέθοδους των τριών και ο αργός τρόπος. Δηλαδή να πει ότι πάλι το 125 είναι τα 50 ευρώ και να ψάξει στην αρχή να βρει την αρχική τιμή, να κάνει μια μέθοδο τριών εδώ με αυτά, και αν το έκανε αυτό θα έβρισκε την αρχική τιμή ότι είναι 40 ευρώ και ακολούθως να κάνει μια καινούργια μέθοδο τριών τώρα. Να πει ότι το 40 ευρώ, αφού είναι αρχική τιμή, είναι το 100% και να βάλει χ στο 140%,
και κάνει ξανά επαναλαμβάνει μέθοδο των τριών και βρίσκει πάλι τη σωστή απάντηση που είναι 56 ευρώ. Όπως τη βρήκαμε με τον γρήγορο τρόπο. Άσκηση 5. Ο μισός του Αντρέα είναι 1.800 ευρώ και είναι 300 ευρώ περισσότερος από το μισό του Βασίλη. Τι ποσοστό περισσότερος είναι ο μισός του Αντρέα από το μισό του Βασίλη? Άρα εδώ έχουμε τον Αντρέα που έχει 1.800 ευρώ μισό και είναι 300 ευρώ περισσότερος από το μισό του Βασίλη. Άρα κατευθείαν μπορούμε να πούμε ότι ο μισός του Βασίλη θα είναι στα 1.500 ευρώ. Και η άσκηση μας ρωτά τι ποσοστό περισσότερος είναι ο μισός του Αντρέα από το μισό του Βασίλη. Εδώ πάλι θα το κάνουμε με μέθοδο των τριών, βάλουμε ποσοστό και ευρώ. Τώρα έχουμε τον μισό του Βασίλη, να το βάλουμε ότι είναι το 100%. Και τι ποσοστό περισσότερος, άρα ο μισός του Αντρέα είναι κατά 300 ευρώ περισσότερος, άρα μας νοιάζει εδώ το 300, θέλουμε να μάθουμε τι ποσοστό είναι το 300. Άρα κάνουμε τη μέθοδο των τριών, 1.300 φορές το 100 δια 1.500, που απλοποιήσεις πράξεις και βγαίνει 20%. Εάν κάποιος εδώ στη θέση του 300 αντί να βάλει 300 έβαζε 1.800 που είναι ο μισός του Ανδρέα, εδώ θα έβρισκε 120 και θα πρέπει να σκεφτεί ότι η σωστή απάντηση θα ήταν το 20%. Άσκηση 6. Ένα γλύκισμα περιέχει 5% ζάχαρη. Κάποιος θέλει το γεύμα του να έχει ακριβώς 20 γραμμάρια ζάχαρη. Πόσα γραμμάρια γλύκισμα πρέπει να πάρει? Άρα εδώ μέθοδος των τριών. Έχουμε τις 100 και το ποσοστό και έχουμε εδώ τα γραμμάρια. Άρα το 5% θέλουμε να είναι τα 20 γραμμάρια ζάχαρη. Και το 100%, δηλαδή το γλύκισμα που πρέπει να πάρει, χ. Κάνουμε τις πράξεις, 100 επί 20 δια 5 και η απάντηση είναι 400 γραμμάρια γλυκίσματος. Άσκηση 7. Σε ένα χωριό το 1980 υπήρχαν 4.000 κάτοικοι. Το 2000 μειώθηκαν κατά 10% και το 2020 μειώθηκαν ακόμα 20% από το 2000. Ποιο είναι το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού σε σχέση με τον πληθυσμό του 1980? Άρα εδώ έχουμε το 1980, το 2000 και το 2020 και εδώ ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 10% και εδώ μειώθηκαν ακόμα 20%. Ο πληθυσμός εδώ ήταν 4.000. Άρα για να βρούμε πόσος ήταν το 2000, ουσιαστικά να το κάνουμε κατευθείαν, θέλουμε το 90%. Άρα θα είναι 3.600. Άρα το 2000 ο πληθυσμός είναι 3.600. Μετά μειώθηκαν ακόμα 20%, άρα μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε το 3.600, το 80% του, που αν κάνουμε τις πράξεις βγαίνει 2.880.
Άρα το 2020 έχουμε 2.880 κάτοικους. Και η ερώτηση είναι ποιο είναι το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού σε σχέση με τον πληθυσμό του 1980. Άρα εδώ να κάνουμε μέθοδο των τριών. Και έχουμε ο πληθυσμός το 1980 ήταν 4.000 και αυτό είναι το 100%. Και θέλουμε το ποσοστό μείωσης, σημαντικό ότι αυτό θέλουμε, το ποσοστό μείωσης, άρα εδώ δεν θα βάλουμε το 2.880 που βρήκαμε, θα βάλουμε το πόσο μειώθηκε. Άρα εδώ θα βάλουμε 4.000 πλην 2.880 που είναι 1.120. Σημειώνω πως το βρήκαμε αυτόν, είναι η μείωση μας του πληθυσμού, δηλαδή το 4.000 πλην το 2.880. Και θέλουμε να ξέρουμε τι ποσοστό είναι αυτό σε σχέση με τον αρχικό μας πληθυσμό. Άρα μέθοδος των τριών, 1.120 φορές 100 δια 4.000. Κάνω απλοποιήσεις και βρίσκω ότι το ποσοστό μείωσης είναι 28%. Εδώ θα πούμε ακόμα έναν τρόπο, πιο γρήγορο. Μπορούσε κάποιος να γνωρίσει εντελώς τους κατοίκους και να πει ότι αφού το 1980 είναι το 100%, μετά μειώθηκε 10%, άρα το 2000 είχαμε 90% ουσιαστικά και μετά μειώθηκε ακόμα 20%, άρα ουσιαστικά θέλουμε να μειώσουμε το 90% με 20%, άρα μπορούμε κατευθείαν να κάνουμε ότι θέλουμε το 80% του 90, που η απάντηση είναι 72%, και αυτό θα είναι το ποσοστό για το 2020. Και άρα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αφού είναι το 72%, άρα το ποσοστό μείωσης θα είναι το 100 πλην το 72, που ήταν στην αρχή 100, άρα κατευθείαν 28% τελική απάντηση, που είναι ακριβώς ίδια με τις πράξεις που κάναμε πιο πάνω. Άσκηση 8. Ένα αυτοκίνητο στοιχίζει 8.000 ευρώ. Αν ο πολιτής κάνει έκπτωση 600 ευρώ, ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης? Εδώ μια αρκετά εύκολη άσκηση. Έχουμε την αρχική τιμή 800 ευρώ, 600 ευρώ έκπτωση και θέλουμε το ποσοστό της έκπτωσης. Άρα κατευθείαν μέθοδος των τριών. Ποσοστό ευρώ. Η αρχική τιμή όπως πάντα είναι το 100%. Και θέλουμε να δούμε τι ποσοστό είναι η έκπτωσή μας που είναι 600 ευρώ. Κάνουμε μέθοδο των τριών. Απλοποιήσεις. Και βλέπουμε ότι η έκπτωση αντιπροσωπεύει το 7,5%. Άσκηση 9. Ένας συμπυκνωμένος χυμός περιέχει 50% χυμό πορτοκάλι, 30% χυμό μήλο και 20% χυμό καρότου. Μετά, αφού προσφέρθηκε στους καλεσμένους, έμεινε μόνο το 20% του χυμού. Το ποσοστό που έμεινε, δηλαδή το 20%, αντιστοιχεί σε 0,4 λίτρα. Να βρείτε πόσα λίτρα χυμός πορτοκάλι χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του. Εδώ έχουμε ποσοστά και λίτρα.
Και έχουμε ότι το 20% που έμεινε αντιστοιχεί σε 0,4 λίτρα. Και στην αρχή να βρούμε πόσα λίτρα ήταν ο χυμός πριν προσφερθεί στους καλεσμένους, δηλαδή θέλουμε το 100%. Κάνουμε τη μέθοδο των τριών, χιαστή 100 φορές 0,4 διά 20 και είναι 2 λίτρα. Και από αυτά τα 2 λίτρα το 50% είναι χυμός πορτοκαλί, άρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί κατευθείαν το 50% είναι το μισό του 2 λίτρα, άρα ο χυμός πορτοκαλί θα είναι 1 λίτρο. Εάν ήταν πιο δύσκολο το ποσοστό εδώ και δεν ήταν 50% ήταν άλλο ποσοστό, θα έπρεπε να κάνει κανονικά την πράξη. Άρα θα έκανε, εδώ έχουμε 50% του 2 λίτρα, άρα 50 δια 100 φορές 2 και να καταλήξει στην απάντηση 1 λίτρο. Άσκηση 10. Σε ένα προϊόν προστίθεται φόρος 15% και ακολούθως γίνεται έκπτωση 20%. Αν η αρχική τιμή του προϊόντος είναι 50 ευρώ, να βρείτε την τελική του τιμή. Άρα, εδώ έχουμε ότι η αρχική τιμή είναι 50 ευρώ και πρώτα δέχεται αύξηση 15% που είναι φόρος και μετά έκπτωση 20%. Θα το κάνουμε με τον γρήγορο τρόπο, ήδη κάναμε πολλές με μέθοδο των τριών. Άρα, αφού έχει αύξηση 15%, σημαίνει ψάχνουμε το 115%. Και ακολούθως αφού έχει έκπτωση 20%, άρα ψάχνουμε το 80%. Και αν κάνουμε εδώ απλοποιήσεις και πράξεις, θα βρούμε ότι η τελική τιμή είναι 46 ευρώ. Φυσικά κάποιος θα μπορούσε να κάνει μέθοδο των τριών, να μπει το 50 ευρώ είναι το 100%, το 115 χ, να βρει πρώτα πόσα είναι μετά το φόρο και μετά αυτό που θα βρει να πει είναι το 100% και αφού έχει έκπτωση 20% να βρει το 80% και να βρει πάλι 46 ευρώ. Εδώ την κάναμε με το πιο γρήγορο τρόπο. Και το β' ερώτημα μας λέει σε τι ποσοστό της αρχικής τιμής, δηλαδή πριν την έκπτωση και το φόρο, είναι η τελική τιμή. Να τη λύσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η αρχική τιμή. Σε τι ποσοστό της αρχικής τιμής είναι η τελική τιμή, άρα η τελική τιμή είναι 46 διά την αρχική που είναι 50 επί, για να βρούμε το ποσοστό, πολλαπλασιάζουμε επί 100. Και απλοποίηση 1, 2, άρα 92%. Αυτός, είπαμε, είναι ο πρώτος τρόπος για να το κάνει κάποιος. Και ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να το κάνει κάποιος χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου το 46 και το 50, γιατί η τιμή ήταν 100%, μετά έγινε 115%, και μετά έχασε 20%, άρα θέλουμε το 80%, θέλουμε το 80% του 115, 80% φορές το 115 και βρίσκουμε κατευθείαν το 92% που είναι πάλι ακριβώς η ίδια απάντηση με τον πρώτο τρόπο. Άσκηση 11. Ένας έμπορος αγόρασε 50 πίνακες προς 200 ευρώ το τεμάχιο. Τους 10 πίνακες τους ζόρισε και σε ποια τιμή πρέπει να πουλήσει τον κάθε πίνακα για να βγάλει κέρδος 10% σε σχέση με την τιμή που τους αγόρασε. Άρα εδώ έχουμε ότι ο έμπορος αγόρασε 50 πίνακες προς 200 ευρώ το τεμάχιο. Άρα αν το πολλαπλασιάσουμε 50 επί 200 σημαίνει ο έμπορος έδωσε 10.000 ευρώ.
Τους 10 πίνακες τους ζόρισε, δηλαδή από τους 50 έφυγαν οι 10 και του έμειναν 40 πίνακες για να πουλήσει. Σε ποια τιμή πρέπει να πουλήσει τον κάθε πίνακα, δηλαδή από αυτούς τους 40, για να βγάλει κέρδος 10% σε σχέση με την τιμή που τους αγόρασε. Για να βγάλει κέρδος τώρα 10%, πρέπει να βρούμε πρώτα σε ποια τιμή συνολικά πόσα πρέπει να βγάλει για να έχει κέρδος 10%. Άρα με μια μικρή μέθοδο των τριών, που κάποιος μπορεί να την κάνει και πιο κατευθείαν, να την κάνουμε σιγά σιγά, δεν πειράζει. Το 100% θα είναι το 10.000, το 110% χ. Κάνουμε εδώ τη μέθοδο των τριών, την κάναμε ήδη πολλές φορές και ξέρουμε ότι η απάντηση εδώ θα είναι 11.000. Άρα σύνολο ο έμπορος πρέπει να βγάλει από την πώληση των 40 πινάκων 11.000. Άρα για να ξέρω πόσα θα πουλήσει τον κάθε πίνακα, θα διαιρέσουμε το 11.000 για τους 40 πίνακες που έχει και η απάντηση είναι 275 ευρώ τον κάθε πίνακα. Μια επαλήθευση, να πολλαπλασιάσουμε το 275 επί το 40, βρίσκουμε 11.000, άρα είναι 10% κέρδος σε σχέση με το 10.000. Άσκηση 12. Ένας συμπυκνωμένος χυμός περιέχει 30% χυμό μήλου και κάθε μέρα καταναλώνεται το 20% του χυμού. Σε 3 μέρες τι ποσοστό χυμού μήλου θα υπάρχει στον χυμό? Αυτή εδώ είναι μια ερώτηση παγίδα, γιατί βλέπουμε ότι στην αρχή είχε 30% χυμό μήλου και φεύγει 20% όλου του χυμού, άρα μαζί με το χυμό που φεύγει, φεύγει και χυμός μήλου. Τα ποσοστά όμως θα μείνει το ποσοστό του χυμού μήλου σε όλο το χυμό, το συμπυκνωμένο χυμό, θα παραμείνει το ίδιο. Άρα κατευθείαν μπορούμε να γράψουμε ότι η τελική μας απάντηση θα είναι το 30%, γιατί δεν θα έχει καμία μεταβολή το ποσοστό του χυμού μήλου σε σχέση με όλο το χυμό. Άσκηση 13. Αν η πλευρά ενός κύβου μειωθεί κατά 10%, σε τι ποσοστό θα μειωθεί ο όγκος του? Όπως ξέρουμε, για να βρούμε τον όγκο του κύβου πολλαπλασιάζουμε τις πλευρές, άρα είναι ίδιες οι πλευρές του κύβου, άρα είναι χ στην τρίτη ουσιαστικά ο όγκος του, αν χ είναι η πλευρά. Και τώρα η κάθε πλευρά θα μειωθεί κατά 10%. Άρα από χ ουσιαστικά θα μειωθεί 10%, άρα θα γίνει το 90% του χ, ή αλλιώς μπορούμε να το γράψουμε 0,9. Άσκηση 13. Αν η πλευρά ενός κύβου μειωθεί κατά 10%, σε τι ποσοστό θα μειωθεί ο όγκος του? Όπως ξέρουμε, ο όγκος ενός κύβου συμβολίζεται με β και είναι η πλευρά του στην τρίτη. Και η κάθε του πλευρά ήταν 100% η αρχική της τιμή και μειώθηκε κατά 10%, άρα ουσιαστικά έγινε 90%. Άρα για την κάθε πλευρά τώρα θα έχουμε αυτήν τη μείωση. Άρα για να βρούμε το πόσο θα μειωθεί ο όγκος του, ο καινούριος όγκος θα είναι ουσιαστικά β και θα είναι το 90% του χ. Μπορεί να το γράψουμε είτε 90 δια 100 φορές χ στην τρίτη, ή κάποιος άλλος μπορεί να το γράψει 0,9. Χ στην τρίτη
σημασία έχει να βρούμε αυτόν το 0,9 στην τρίτη για να μπορούμε να βρούμε τη μείωση. 9 επί 9 επί 9, 9 επί 9 81 επί 9 729, έχουμε και τα δεκατικά, άρα εδώ η απάντηση θα είναι 0,729 χ. Άρα συγκρίνουμε τον όγκο των αρχικών, να τον ονομάσουμε εδώ, αυτός είναι ο V1 και ο V2 μετά από τη μείωση. Βλέπουμε πόσο μειώθηκε, αν ήταν 100% τώρα είναι 72,9%. Αν το αφαιρέσουμε αυτό από το 100% που ήταν στην αρχή για να βρούμε το ποσοστό μείωσης του, θα βρούμε 27,1% μείωση στον όγκο του. Άσκηση 14. Ο Ανδρέας ζυγίζει κατά 10% περισσότερο από τον Βασίλη και ο Γιάννης ζυγίζει κατά 20% λιγότερο από τον Ανδρέα. Ποια η διαφορά σε ποσοστό του Βασίλη και του Γιάννη? Άρα ο Ανδρέας ζυγίζει κατά 10% περισσότερο από τον Βασίλη. Άρα μπορούμε να γράψουμε εδώ, άρα ο Ανδρέας θα είναι το 110% του Βασίλη. Και μετά ο Γιάννης ζυγίζει κατά 20% λιγότερο από τον Ανδρέα. Άρα ο Γιάννης είναι 20% λιγότερο από τον Ανδρέα, άρα είναι το 80% του Ανδρέα. Και ποια η διαφορά σε ποσοστό του Βασίλη με τον Γιάννη? Άρα τώρα πρέπει να μπλέξουμε τον Βασίλη με τον Γιάννη. Το πιο εύκολος τρόπος εδώ είναι να αντικαταστήσουμε εδώ τον Ανδρέα στη θέση εδώ. Άρα ο Γιάννης θα είναι 80% όπως έχει εδώ, του Ανδρέα που είναι το 110% του Βασίλη. Και κάνοντας τις πράξεις εδώ καταλήγουμε ότι ο Γιάννης είναι 88% του Βασίλη. Κοιτάζουμε τι μας ζητάει η ερώτηση, ποια είναι η διαφορά σε ποσοστό του Βασίλη και του Γιάννη. Άρα αφού ο Γιάννης είναι το 88% του Βασίλη, άρα μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά τους είναι 12%. Τελική απάντηση.